Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, και το θέμα των αδειών, παρόλο που έχουν περάσει κάποιες μέρες, συνεχίζει να δημιουργεί εντάσεις και προβληματισμούς. Λοιπόν, κύριε Δαβέτα. Λοιπόν, καταρχήν. Αν και ήρθαν κάποια μηνύματα, ένα θα διαβάσω μόνο, κύριε Λεουτσάκο, που απευθύνεται σε εσάς, από τη Ρόδο. Πείτε μας 4 ονόματα που θεωρείτε ότι άξισαν να πάρουν άδειες. Κάποιους έχετε υπόψη σας? Λοιπόν, όχι, κανένα. Νομίζω. Τα πρόσωπα εγώ με τους ολιγάρχες δεν είχα ποτέ καμία σχέση. Εγώ παίρνω το μέρος του Λεωτσάκο. Δεν είπε τέτοιο κανένα πράγμα. Πρόσωπο, κανένα πρόσωπο. Κύριε εγώ Δαβέτα, έβαλα αξιακά για την αριστερά. Αξιακά για την αριστερά. Αυτό που έγινε δεν έχει καμία συγγένεια. Λοιπόν, κύριε Δαβέτα. Λοιπόν, καταρχήν, πάμε στο θέμα, στο γενικότερο αυτό το οποίο λέχτηκε για το θέμα των χρημάτων. Εδώ θα ταυτιστώ στο θέμα αυτό πολύ γρήγορα με τον κύριο Λεωτσάκο στο εξής. Στο ότι όταν... Δεύτερη φορά το πω. Ναι, δεύτερη φορά. Λοιπόν, χωρίς να παραξηγηθώ. Όταν ο ελληνικός λαός έχει του κόσμου τα προβλήματα, ακούει τεράστια ποσά, αυτό το πράγμα έτσι όπως δίδεται και όπως πλειοδοτείται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στον κόσμο. Δηλαδή, δημιουργεί μια αντί να πάμε κοντά, δημιουργείται μια μεγάλη απόσταση. Βεβαίως. Και έκανε κόσμος... εξαιρετική εντύπωση τα ποσά, ήταν πάρα πολύ ψηλά. Βέβαια. Και ο κόσμος αρχίζει και λέει. Είναι αμφίβολο αν θα βγουν σε σημερινή κατάσταση. Μπράβο. Αυτό είναι το ένα στοιχείο. Και το, αυτό άσε αν και πώς θα τα πάρει. Το δεύτερο στοιχείο. Αναφέρθηκε εδώ πέρα ότι παντού, δεν ξέρω ποιος το είπε, δεν ξέρω αν το είπες εσύ Σπύρο ή κάποιος άλλος, ότι παντού όπου υπάρχει το χρήμα στην Ευρώπη ή οπουδήποτε παγκοσμίως κάνουν κανάλια. Σας πληροφορώ, στη Γαλλία ο κύριος Ντασό, το έχω ξαναπεί και το ξαναλέω, ο κύριος Ντασό, ο άνθρωπος της Φιγκαρό, ο άνθρωπος της πολεμικής βιομηχανίας της Γαλλίας, μόλις παρανόμησε, έχασε αμέσως όλα τα προνόμια που είχε και τον διώξανε και από δήμαρχο του Νεγή. Γιατί? Διότι, ναι μεν έχεις το χρήμα, αλλά υπάρχει κάποιο συμβούλιο το οποίο βάζει... Υπάρχει νόμος και εφαρμόζεται για όλους. Ναι, αλλά τι όμως, αυτό λέω κι εγώ. Ναι, αλλά ότι αυτό που πρέπει να αλλάξει είναι η σχέση πολιτείας και πολιτών. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Πρέπει σαν κανάλι και σαν δημοσιογράφος να υπηρετείς αυτό που ονομάζουμε πληροφόρηση. Άρα η πληροφορία είναι το κεντρικό σημείο και όχι το ποιος έχει τα λεφτά και όχι το ποιος έχει οτιδήποτε άλλο. Και εδώ εγώ θα κάνω κάτι και δεν είμαι υπάλληλος αυτού που θα πω. Έτσι, θα πω δύο λόγια καλά για το Sky. Ας μην παρεξηγηθώ ή ας παρεξηγηθώ, διότι βλέπω ότι ο Sky έχει μια πολύ καλή πληροφόρηση όπως και άλλα κανάλια. Αλλά επειδή αναφέρθηκε ο Sky, γι' αυτό το λέω. Έτσι. Άρα λοιπόν το κριτήριο δεν πρέπει να είναι το χρήμα μόνο, θα πρέπει να είναι η πληροφόρηση, γιατί αυτό θα δείξει την εμπιστοσύνη ανάμεσα σε ένα medium, σε ένα μέσο πληροφορίας και στον πολίτη. Ο πολίτης δεν θα εντυπωσιαστεί από τα χρήματα του Α και του Β, αλλά κυρίως από την ακρίβεια της πληροφόρησης. Αυτό, κύριε Δαβέτα, έχετε δίκιο. Αναφέρεται τουλάχιστον στην απόφαση και στον νόμο ότι πρέπει να τηρηθούν οι κανόνες, αυτοί θα τηρηθούν στη συνέχεια. Το εύχομαι. Όχι εκ των προτέρων. Το εύχομαι, διότι έτσι. Αν στο παρελθόν όλοι μας συμφωνούν. Το άρθρο 15 πήξανε... για αντικειμενική με ίσους όρους μετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων, προστασία ανηλίκων, καταναλωτικού κοινού, σεβασμό προσωπικότητας, φυλής, φίλου, θρησκείας κτλ. Το εύχομαι. Το εύχομαι και μένει να το δούμε στην πράξη. Πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις, αριθμός εργαζομένων, περιεχόμενο προγράμματος, ενημερωτικές, ό,τι είναι αυτές οι εκπομπές, κτηριακές. Λοιπόν, υπάρχει. Αυτά πρέπει να τηρηθούν. Θα κριθεί επομένως στη συνέχεια. Βεβαίως. Αν όντως η πολιτεία. Κάνει κάτι ολοκληρωμένο και σωστό ή κάτι περιστασιακό. Δεν το τηρεί η κρατική ΝΕΤ δεν το τηρεί. Μισό λεπτό, να τελειώσω τη σκέψη μου, παιδιά. Μισό λεπτό να τελειώσω. Η κρατική ΝΕΤ δεν την τηρεί. Δεν το τηρεί η κρατική ΝΕΤ. Άρα λοιπόν, από τη μία κατηγορούμε το παρελθόν και συμφωνούμε νομίζω όλοι ότι υπήρξαν παρατράγουδα. Απ' την άλλη, θέλουμε ένα νέο παρόν το οποίο να τηρήσει τους κανόνες και κυρίως κάτι άλλο. Και κλείνω την παρέμβασή μου ότι ναι, μεν. Δημιουργήσαμε καινούργια κανάλια ή δημιουργήσαμε νέους κανόνες παιχνιδιού, αλλά εγώ βάζω το ερώτημα. Αυτοί οι δημοσιογράφοι οι οποίοι θα απολυθούν, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι θα χάσουν τη δουλειά τους, για αυτούς υπάρχει κάποιο, αν θέλουμε, όριο προστασίας? Γιατί αν είναι να απ' τη μία να βάζουμε 4 κανάλια για τον ΑΒ λόγο και απ' την άλλη να δημιουργούμε πρόβλημα ανεργίας στο ήδη υπάρχουν πρόβλημα ανεργίας στους δημοσιογράφους ή γενικότερα στην κοινωνία. Συγγνώμη, αυτό είναι σοβαρό πρόβλημα. Υπήρχε και εγώ και θέλω να έχω μια εγγύηση πάνω όλα τα χρόνια δυστυχώς και επιβαρύνεται τώρα η κατάσταση. Υπήρχε στην ελευθεροτυπία με το Άλτερ, με την απογευματική. Βέβαια, με πολλές περιπτώσεις. Με το Μαρινόπουλο τώρα υπάρχει απειλή αν δεν κλείσει το. Άρα λοιπόν μην το επιτείνουμε και εμείς. Θέλω παραπάνω. Να πω ότι είναι μεγάλο το θέμα αυτό. Δεν αφορά προφανώς. Μόνο. Προφανώς. Εγώ εντάξει, τελείωσε αυτό, θέλω να πω. Μάλιστα. Να πούμε επίσης ότι
ο κύριος Μαρινάκης αντέδρασε εντόνως στο ότι σήμερα ανακοινώθηκε η απόφαση, η πρόταση, εν πάση περιπτώσει, του εισαγγελέα του κυρίου Σταμάτη Δασκαλόπουλου, ο οποίος εισηγείται στο Συμβούλιο Εφετών για την προφυλάκηση του κυρίου Μαρινάκη, κατηγορεί τον κύριο Σταμάτη Δασκαλόπουλο και κατηγορεί και τον κύριο Ισίδωρο Ντογιάκο, τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Αθηνών. Βέβαια, αυτή η υπόθεση των στημένων στο ποδόσφαιρο είναι μια παλιότερη υπόθεση. Ο κύριος Μαρινάκης όμως λέει ότι είχαν αλλάξει όροι της, οι περιοριστικοί όροι που του είχαν επιβληθεί αρχικά, είχαν αλλάξει και δεν έχει παραβεί τους όρους αυτούς. Είναι πάντως και αυτό προς παρατήρηση ότι τα βέλη αυτή τη στιγμή στρέφονται προς τους δύο καινούριους που μπήκανε στο διαγωνισμό, τον κύριο Καλογρίτσα και τον κύριο Μαρινάκη. Να, αν μου επιτρέπετε να φύγουμε από αυτό το θέμα, οικονομικά, γιατί υπάρχουν και πάρα πολλά ακόμα ακριβώς. Είχε ζητώ συγγνώμη ο κύριος Τσίπρας, επικοινωνία τηλεφωνική με τον κύριο Τούσκ, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, και η συζήτηση αναφέρθηκε στο θέμα του Brexit, στο θέμα όμως και του προσφυγικού. Είπε όμως ο κύριος Πρωθυπουργός ότι δεν πρέπει να μείνει στη λογική της αδράνειας η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να ασχοληθούμε και με τα οικονομικά θέματα και κυρίως με τα θέματα της δημοσιονομικής χαλάρωσης. Με αφορμή τις συζητήσεις που υπάρχουν και τα προβλήματα τα οικονομικά, είπαμε και προηγουμένως στην αρχή της εκπομπής μας για την αύξηση των ληξιπρόθεσμων χρεών. Έρχεται η ΓΕΣΕΒΕ και λέει ότι θα υπάρξουν άλλα 18.000 λουκέτα το επόμενο εξάμηνο. Με αφορμή όλη αυτή τη συζήτηση, υπάρχει μια δήλωση σήμερα του κυρίου Μητσοτάκη, του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη, με την οποία καλεί τον Πρωθυπουργό ότι αν δεν μπορεί να παραιτηθεί. Ο κύριος Τσίπρας συνεχίζει Κυβερνήσει. Ναι. Ο κύριος Τσίπρας συνεχίζει να κοροϊδεύει απροκάλυπτα τους πολίτες. Άλλη μια φορά δεν υλοποιεί τις δεσμεύσεις που ανέλαβε με το μνημόνιο που ίδιος υπέγραψε. Τυχόν καθυστέρηση στην εκταμείευση της δόσης των 2,8 δις ευρώ θα οδηγήσει μοιραία στην επιβολή νέων μέτρων μεγάλα τμήμα των πολιτών, ήδη αδυνατή να πληρώσει τους φόρους και πολλές φορές στερείται και τα απαραίτητα της καθημερινότητας. Το ίδιο το κράτος χρωστάει πάνω από 7 δις σε ιδιώτες. Ένα μεγάλο τμήμα της δόσης των 2,8 δισεκατομμυρίων προορίζεται για να καλυφθούν κάποια από αυτά τα χρέη. Για να μην κλείσουν και άλλες επιχειρήσεις, να μην γεννηθούν και άλλοι Έλληνες στην ανεργία. Άρα ο κ. Μητσοτάκης, κυρία Αντωνίου, λέει να εφαρμοστούν και τα προαπαιτούμενα άμεσα, να προχωρήσει, να κλείσει και η διαπραγμάτευση. Δεν θα μπορούσε να έχει καλύτερο συνέτερο. Ναι. Καλύτερο συνέτερο ο κύριο Τσίπρας από τον κύριο Μητσοτάκη δεν θα μπορούσε να έχει. Νομίζω ότι σας λένε κύριε Αντωνίου, σας λένε κύριε Λεωτσάκο. Ναι, Λεωτσάκο. Ωραία. Είναι εμφανές ότι δεν είναι. Θα μου αφήσετε λοιπόν. Εδώ έχει δίκιο για Αντωνίου τώρα. Να πούμε ότι όντως στο τρίτο μνημόνιο, στην ενότητα 2.1 και στη 1016 σελίδα, αναφέρεται ότι ρητά, ότι στα μέτρα για την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων που υπογράφτηκε από τον κύριο Τσίπρα και ψηφίστηκε, συμπεριλαμβάνονται και τα έσοδα που θα προκύψουν από τις τηλεοπτικές άδειες, κύριε Ροτσάκο. Σωστά το αναφέρατε. Όντως υπάρχει μια, όπως αναφέρατε για τους δημοσιονομικούς, μια έλλειψη και μείωση των εσόδων τους μήνες, αν βάλουμε και τους καλοκαιρινούς και τον Αύγουστο, σημαντική μείωση των εσόδων. Ενώ έχουμε ήδη καταδεθεί οι φορολογικές δηλώσεις και έχει ήδη αναρτηθεί ο ΕΜΦΙΑ. Όλα αυτά λοιπόν με την πολιτική που είχαν εφαρμόσει ως αντιπολίτευση ο κύριος Τσίπρας, ότι δεν θα πληρώσουμε ΕΜΦΙΑ, δεν θα πληρώσουμε αυτό, θα γίνουν αυτά. Όλα αυτά λοιπόν τα 25 λεπτά και πλέον ψέματα που είχε πει στις προηγούμενες διεθνές στην Θεσσαλονίκη, εμφανίζει λοιπόν μια στέρηση και από πληρωμής 7 δις που θα λείψουν, που ήδη χρωστάει το ελληνικό δημόσιο προς ιδιώτες και που αυτή η υποδόση είχε υποσχεθεί, θα μου πείτε ψέμα και αυτό, ο κύριος Τσίπρας, ότι θα πάει στην αγορά, θα πάει δηλαδή σε ιδιώτες έτσι προκειμένου να πάρει μπρος η οικονομία. Να τουλάχιστον βλέπουμε όμως ότι η ύφεση συνεχίζεται, ότι ακόμα όλα αυτά έχουμε αύξηση και του ειδικού φόρου στο πετρέλαιο που είχε πει ότι θα καταργήσει και είδαμε ότι και το μέτρο που είχε προτείνει η κυβέρνηση ακόμα και για το κρασί
δεν έχει τις, αυτά που ευελπιστούσε ότι θα έχει η κυβέρνηση. Όλα αυτά λοιπόν δημιουργούν εύλογα ερωτήματα πώς θα πορευτεί η κυβέρνηση μη πιάνοντας αυτούς τους στόχους. Θεωρούμε λοιπόν ότι τουλάχιστον οι 6 αυξήσεις που έχουν οι επιχειρήσεις στρεγγαλίζουν την πραγματική οικονομία. Η φοροεπιδρομή που γίνεται από τη σημερινή κυβέρνηση με την αύξηση του ΦΠΑ, με την αύξηση της ασφαλιστικής εισφοράς, με την αύξηση του φόρου από το 26% στο 29%, με όλες αυτές λοιπόν, αυτά στραγγαλίζουν την πραγματική οικονομία και με αποτέλεσμα πιθανόν να χρειαστούν νέα μέτρα. Θα πρέπει λοιπόν αλλαγή πολιτικής. Βλέπουμε ότι στο κομμάτι των ιδιωτικοποιήσεων δεν προχωράει. Μετά έκανε 1,5 χρόνο για να υπογραφεί η σύμβαση του Ελληνικού από την σημερινή κυβέρνηση. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι έτσι δεν βγαίνουν και θα χρειαστεί η χώρα να πάρθουν και πρόσθετα μέτρα. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν κρούμε με το κόδωνα του κινδύνου και πάνω σε αυτή την αγωνία απευθύνεται ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας προς τον Πρωθυπουργό προκειμένου να πάρει να προσπαθήσει να αλλάξει του λέει, του λέει να κλείσει τη διαπραγμάτευση των αντών γρηγορότερα. Αυτό του λέει. Να αλλάξει πολιτική κυρίως. Πώς θα αλλάξει πολιτική αφού υπάρχει πολιτική. Να αλλάξει πολιτική, να προχωρήσει τις μεταρρυθμίσεις. Αφού λέει να πάρει την υποδόση και να τη ρίξει την πραγματική αγορά. Αυτά του λέει. Μάλιστα. Αυτά του λέει. Ο ανταγωνισμός είναι ποιος είναι καλός μαθητής του Σόιμπλε. Εντάξει κύριε Βαξεβανάκη. Τσίπρας ή Μητσοτάκης. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν ζητάει καμία αλλαγή πολιτικής. Το αντίθετο ακριβώς λέει να εφαρμοστούν οι συμφωνίες και να εφαρμοστούν γρήγορα. Μα δεν τις υπογράψετε κύριε. Και επιπλέον εκφράζει για άλλη μια φορά την αγωνία του. Διακόπτεται. Να παραιτηθεί η κυβέρνηση και φυσικά να έρθει ο ίδιος στα πράγματα γιατί έχουν μείνει 1,5 χρόνο εκτός εξουσίας και καταλαβαίνουμε ότι το σύνδρομο στέρησης όλο και διευρύνεται. Όμως θα χρειαστεί να κάνουν υπομονή. Έχουμε 3 χρόνια μπροστά μας ακόμα. Θα φτάσουμε στο 2019. Δεν σας απασχολούν οι δημοσκοπήσεις που κατά... Και τότε, σας παρακαλώ για να μπορέσουν... Και το 2019 και τότε ο κ. Μητσοτάκης θα ξαναχάσει. Υπομονή λοιπόν. Όσον αφορά την ουσία των πραγμάτων. Το πρώτο οκτάμινο του έτους, Ιανουάριος με Αύγουστος, τα έσοδα του προϋπολογισμού είναι παραπάνω από το στόχο. Άρα ας μην εκφράζουν τους μύχιους πόθους τους, κανένας κόφτης δεν θα χρησιμοποιηθεί. Νέα μέτρα δεν πρόκειται να υπάρξουν. Η οικονομία σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες πάει καλύτερα από τους στόχους. Το δεύτερο τρίμηνο του έτους, όπως αναφέρατε νωρίτερα, το γράφει και η Κόντρα Νιούς το αυριανό της, αν θυμάμαι καλά, είναι το πρώτο σέλιδο. Το τρίτο. Υπάρχει αύξηση του ΑΕΠ, έστω κατά μικρό ποσοστό, αλλά αυτό σημαίνει ότι η ύφεση αναστρέφεται. Είναι έτσι από τη Eurostat, δεν πανηγυρίζουμε για τίποτα. Είναι δυνατόν. Και για το επόμενο στοιχείο που θα σας αναφέρω, επίσης δεν μπορούμε να πανηγυρίσουμε. Παρ' όλα αυτά, η ανεργία από τα ύψη στην οποία την παραλάβαμε προ 1,5 έτος έχει μειωθεί κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες. Αυτό σημαίνει πάνω από 150.000 ανθρώπους που έφυγαν από το φαύλο κύκλο της ανεργίας. Δεν είναι λόγος αυτός για πανηγύρια. Η ανεργία στην Ελλάδα αποτελεί όνειδος για όλους μας. Είναι το στίχημα με το οποίο η κυβέρνησή μας πρέπει να αναμετρηθεί και από αυτό θα κρυθούμε. Και κυρίως για την ανεργία των νέων ανθρώπων και για τους μακροχρόνια άνεργους που αποκτά ιδιαίτερες διαστάσεις μέσα στο μεγάλο κύκλο της ανεργίας. Η μακροχρόνια ανεργία αποκτά διαστάσεις ιδιαίτερα ανησυχητικές. Να απαντήσω όμως. Είναι όμως άλλο αυτό. Κύριε Αντωνίου, σας έδωσα πρώτα το λόγο με αφορμή τη δήλωση του κ. Μητσοτάκη. Αφήστε να προχωρήσουν κι άλλοι. Υπάρχουν κι άλλοι. Πρέπει να απαντήσουν. Όλοι θα απαντήσουν. Και άλλο υποκρισία. Να ανησυχούν δήθεν για την ανεργία εκείνοι που την εκτόξευσαν στο ύψος του 27%. Και να τελειώσουμε το εξής για τα θέματα της οικονομίας και της ανάπτυξης. Προχθές παραδόθηκε το πρώτο κομμάτι της Ολυμπίας Οδού 1 από τους αυτοκινητόδρομους, οι συμβάσεις των οποίων υπογράφτηκαν το 2007, με την συμβατική δέσμευση να ολοκληρωθούν το 2012. Η Νέα Δημοκρατία αποχώρησε ηττημένη το 2015, 8 χρόνια μετά την υπογραφή των συμβάσεων και δεν είχε παραδοθεί ούτε ένα χιλιόμετρο αυτοκινητοδρόμου. Οι αυτοκινητόδρομοι με βάση την επαναδιαπραγμάτευση που έκανε η κυβέρνησή μας θα ολοκληρωθούν σε 7 μήνες, στο τέλος Μαρτίου του 2017 και από την επαναδιαπραγμάτευση κέρδισε το ελληνικό δημόσιο πάνω από 750 εκατομμύρια. 765.
που ήταν οι απαιτήσεις των εργολάβων που στηρίζονταν στις επέσχυντες συμβάσεις. Πείτε, κύριε Σαββαστάκη, πώς θα δώσετε. Κυρία Αντωνή, πια καταντάει πια υπερβολικό αυτό το πράγμα. Σας απαντώ λοιπόν. Τα στοιχεία έχουν κατατεθεί με επίσημο τρόπο στη Βουλή από το πλέον αρμόδιο πρόσωπο, τον Υπουργό Υποδομών, τον κύριο Σπίρτζη. 764, αφού με προκαλείτε, 764 εκατομμύρια γλιτώνει ο ελληνικός λαός από την επαναδιαπραγμάτευση της σύμβασης που έκανε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ανεξάρτητα των Ελλήνων σε σχέση με, με τις επέσχυντες συμβάσεις του 2007 και του 2013 που παραλάβαμε. Και επιπλέον, με αυτούς τους όρους, τους επωφελείς για το ελληνικό δημόσιο, θα ολοκληρωθούν τα έργα και θα πάψει ο κόσμος να σκοτώνεται στους δρόμους. Αυτή είναι η έμπρακτη απάντησή μας. Και από εκεί και πέρα ο ελληνικός λαός μπορεί να κρίνει ποιος και τι. Θα δώσετε 500 εκατομμύρια. Κύριε Παπαξιστόπουλε, δεν θέλω να πω. Επιτρέπω στην κυρία Αντωνίου να πει αυτά που θέλει, να με διακόψει μετά όμως. Να πω για το κομμάτι της ανεργίας. Εγώ τις δίνω. Δηλαδή μου λέει τώρα. Μου λέει τώρα. Οι άλλοι δεν θα πούνε. Η κυβέρνηση. Ναι, ναι, κυρία Αντωνίου, σας έδωσα πρώτα τον λόγο. Ξεκινήσατε εσείς. Α μιλήσουμε για την ανεργία. Ποια ανεργία μειώνει. Σημαντικά είναι όλα. Βλέπουμε καθημερινά λουκέτα το ισοζύγιο. Που, των επιχειρήσεων που κλείζουν προς αυτόν που ανοίγουν έχει είναι για πρώτη φορά αρνητικό. Πού το βλέπουν ότι μειώνεται η ανεργία. Ωραία, κύριε Παπαξιστόπουλε. Στα πεντάμινα που κάνουν ήταν ούτως ή άλλως στο ΣΕΣ. Κύριε Παπαξιστόπουλε, δεν μπορούν να σας απαντήσουν οι άλλοι. Συμφωνείτε να καταργηθούν. Και... να καταργηθούν τα πεντάμινα και η μερική απασχόληση. Η Νέα Δημοκρατία συμφωνεί αύριο να φέρει πρόταση να καταργήσουν τα πεντάμινα και τις ελαστικές μορφές σχέση εργασία. Ή τις τροφοδοτεί η Νέα Δημοκρατία. Όλα τις τροφοδοτεί. Γιατί ζηλεύετε επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ εφαρμόζει την πολιτική σας. Σωστά. Λοιπόν, κύριε Παπαξιστόπουλε, δύο λεφτά, δύο λεφτά. Παρακαλώ, παρακαλώ, γιατί προχωράει, τρέχει η ώρα. Κύριε Παπαξιστόπουλε. Εγώ είμαι γρήγορος. Θέλω απλά να θυμίσω ότι πρόσφατα ο Ντάισενμπλουμ μιλάει για βελτίωση της οικονομίας στη χώρα και ότι η χώρα πιθανόν κάπου στα μέσα ή στο τέλος του 2017 να βγει στις αγορές. Ανάλογη δήλωση κάνει και ο Κλάους Ρέγκλιν, είναι αυτός που μας δίνει τα χρήματα, όπως ξέρετε, από το ESM. Θέλω επίσης να θυμίσω ότι 5 δις έχουν ήδη γυρίσει στις τράπεζες και μάλιστα τα τελευταία 800 γυρίσαν το τελευταίο μήνα. Θέλω ακόμα να θυμίσω, ναι, δεν θριαμβολογούμε ότι το 26,7 έγινε 23,3, είναι όμως ένας δείκτης, αυτό που σας είπε ο κύριος βουλευτής, ο κύριος Βαξεβανάκης, ότι είναι ένας δείκτης θετικός. Θέλω ακόμα να θυμίσω ότι επί 12 χρόνια και επειδή τυχαίνει να ζω αυτό το δρόμο και είχα φτάσει στο σημείο, κύριε Σουρμελίδη, να πηγαίνω από τον Παλιό με 20 χιλιόμετρα γιατί κινδύνευα να σκοτωθώ. 12 χρόνια σερνότανε και τα παραδίδει αυτή η κυβέρνηση του χρόνου το Μάρτιο όλους τους οδικούς άξονες της χώρας. Αν αυτό δεν είναι έργο υποδομής, να μου πει κάποιος τι είναι. Θέλω όμως να πω και τα εξής. Τα 2,8, γιατί άκουσα πάρα πολλά για τα 2,8. Όντως είπε ένα σωστό νούμερο η κυρία Αντωνή ότι 7 δις χρωστάμε, είναι οι ξυπρόθεσμες οφειλές μας. Στους ιδιώτες. Χρωστάμε στους ιδιώτες. Να μην ανησυχεί λοιπόν κανένας. Κάθε μήνα ξεχρεώνει η κυβέρνηση 800 εκατομμύρια. Δεν υπάρχει καμία καθυστέρηση. Είναι προϋπολογισμένο τα 2,8 στο χρονικό διάστημα που έπεται. Τα 15 προαπαιτούμενα εκτίθεμε σε αυτό που σας λέω. Είναι δεδομένα. Είναι τελειωμένη ιστορία. Τα 2,8 θα μπουν στα ελληνικά ταμεία και μέχρι το τέλος του χρόνου, κύριε Σουρμελίδη, θα έχουν εξοφληθεί 5,4 δις. Όντως θα υπάρχει ανεξόφλητο 1,5 δις. Τι θέλω να πω. Θέλετε να με ρωτήσετε κάτι. Όχι, τελειώνω, δεν έχω μηνύματα, όχι. Συνεχίστε, συνεχίστε, κύριε Παπαξιστόπουλε. Είμαι πάρα πολύ προσεκτικός. Τι θέλω να πω. Ότι η χώρα έχει μπει, κατά τη γνώμη μου, σε μια καινούργια πραγματικότητα. Καμένα ζούμε ιστορικές στιγμές. Είναι πραγματικότητα για σκληροτράχυλους παίχτες. Κανείς δεν θριαμβολόγησε, ούτε είπαμε εμείς ότι χτυπήθηκε διαπλοκή επειδή έγινε ένας αδέκαστος διαγωνισμός. Το πρώτο βήμα είναι, κύριε Σουρμελίδη, και επειδή άκουσα το φίλο μου το Στάθη το Λεωτσάκο, τον οποίο ακούμε σεβασμό, γιατί είναι έντιμη η ΛΑΕ, το λέω εγώ, δεν έχω δισταγμό να το αναγνωρίσω αυτό το πράγμα και έχει δικαίωμα να μιλάει. Άκουσα ότι τα κανάλια. Θέλω να επανέλθω σε αυτό και να πω μόνο αυτό, τίποτα άλλο. Τι θα γίνει, έπρεπε να τα πάρουν κοινωνικοί φορείς κλπ. Φίλε Στάθη, εγώ θέλω να είμαι ρεαλιστής. Και εγώ θέλω να ανατρέψω τον καπιταλισμό που 62 μεγιστάνες έχουν περιουσιακά στοιχεία όσο τα 3,5 φτωχότερα δισεκατομμύρια του πλανήτη. Δεν μπορώ να το κάνω. Θανάση, άμα θες, παλεύεις να το κάνεις. Τελειώσω. Και δεν συμβιβάζεται μαζί του. Ναι, σε προσβάλλω, βλέπεις. Μιλάω πολύ με σεβασμό. Λοιπόν,
Τι θέλω να πω. Στο χέρι μας είναι, κύριε Σουρμαλίδη. Καταρχήν, επειδή έχω ακούσει πάρα πολλά, το Συμβούλιο Επικρατείας έβγαλε 50, όχι μία, όχι δύο, 50 απορριπτικές αποφάσεις. Δεν βάζουν μυαλό. Επίσης, η Ευρώπη. Γιατί καταφύγανε και στην Ευρώπη. Δεν πήρε καμία θέση, ή πήρε μάλλον θέση υπέρ της κυβέρνησης, δεν είχε καμιά αντίρρηση και πάει λέγοντας. Και ακούω τώρα γιατί δεν περιμένετε, λέει, το Συμβούλιο της Επικρατείας, ο οποίος σαφώς και σεβόμαστε. Αλλά θέλω να ρωτήσω κάτι. Οι κανόνες της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, γιατί ήμουν στην Επιτροπή των Προέδρων, επί τρεις μήνες, κύριε Σουρμαλίδη, πραγματικά οικετεύαμε και σεβαστήκαμε. Είχαν εκλογή πρόεδρο. Και σεβαστήκαμε μια διαδικασία δημοκρατική που μεσολαβούσε στο κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης. Και είπαμε, ρε παιδιά, ένα μήνα, δύο, τρεις. Μετά να το είχε συμφωνήσει ο κύριος Μημαράκης και δεν μπορεί να το διαψεύσει κανένας. Όταν άλλαξε όμως το σκηνικό και ανέλαβε ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, άρχισαν να λένε πράγματα απίστευτα για το ΕΣΟΥΡΟΥ. Όπου ο πρόεδρος του ΕΣΟΥΡΟΥ, γιατί ακούω απίστευτα πράγματα, δεν από το όνομά του, γιατί ο άνθρωπος δεν είναι, είχε κατατίσει έναν ισόβιο, ξέρετε, ότι οι ανεξάρτητες αρχές ανανεώνονται κάθε 4 χρόνια. Αυτό και 4 τετραετίες. Για όνομα του. Για ποιο λόγο, κύριε, για πείτε, κύριε Παπαδόπουλο, για πείτε μας. Πείτε το λόγο. Διακόπτω, πείτε το λόγο όμως. Δεν σας διακόπτω. Πείτε το. Δεν σας γιατί διακόπτω. Τρία χρόνια, γιατί εγώ ξέρω και ξέρει και ο Έλληνας πολίτης. Γιατί 3,5 χρόνια στην αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ δεν δεχόταν να συγκροτεί. Ελάτε, κύριε. Κύριε Αβραμόπουλο, πείτε όλα όμως. Όχι τη μισή αλήθεια. Όχι τη μισή αλήθεια. Τι θέλω να πω. Είναι στο χέρι του ΕΣΟΥΡΟΥ, είναι στο χέρι των κομμάτων πλέον, με πραγματικά αντικειμενικό ΕΣΟΥΡΟΥ και εκεί πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όλοι, όλοι, και όταν λέω όλοι, το οποίο θα ρυθμίσει και το περιεχόμενο και την ποιότητα. Θα ελέγξει, αυτό πρέπει να ελέγξει. Αυτή είναι η δουλειά του ΕΣΟΥΡΟΥ από εδώ και πέρα. Και το λέω αυτό γιατί μπορεί να κάποιοι που πήραν λεφτά να νομίζουν ότι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Όχι, δεν μπορείς να μου κάνεις την ελαιονοσία επιδημία εν έτη, ούτε μπορείς τρεις υπουργούς να τους κάνεις εξαμελίας δολοφόνους. Δεν γίνονται αυτά, κύριε Σουρμαλίδη. Πρέπει να σταματήσουν οριστικά και αμετάκλητα. Και θα σταματήσουν, θυμηθείτε τι σας λέω. Κύριε Αβραμόπουλε, πριν έρθω σε εσάς, να πω ότι η κυρία Γεωργία από το Μαραθώνα λέει ότι ακούω τη συζήτηση, αλλά θα πρέπει να επικεντρωθείτε στην ανθρωπιστική κρίση. Υποφέρουμε και πεινάμε. Οι φωνές στο πάνελ σας δεν βοηθούν. Έχουν κάτσει ποτέ όλοι οι κύριοι και οι κυρίες στην ουρά για να πάρουν 400 ευρώ τη σύνταξή τους. Κύριε Αβραμόπουλε, απλώς ναι. Διαβάζουμε και κάποια μηνύματα. Και πολύ καλά δεν είναι ότι εσείς τα απαντήσεις. Αυτό είναι το μείζον, είναι ακούγεται η φωνή των τηλεθεατών. Κύριε Σουρμιλίδη, θα επανακάψουμε στην οικονομία. Νομίζω ότι τα στοιχεία που παρετέθησαν δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Ήδη το οικονομικό επιτελείο έχει διαπιστώσει μια βουτιά, θα το ξέρετε νομίζω, ως Άγγελος Δημοσιογράφος, για 900 εκατομμύρια κενό σε ό,τι αφορά το 8μήνο από τον Ιανουάριο μέχρι τον Αύγουστο. Και προξενήσει πανικό. Άρα λοιπόν έχουμε μια φοβερή υστέρηση των δημοσίων εσόδων για 900 εκατομμύρια σε πρώτη προσέγγιση. Από εκεί και πέρα, έχουμε επιδείνωση και άλλων σοβαρών οικονομικών δεικτών. Να σας αναφέρω τα συγκεκριμένα στοιχεία. Ο τουρισμός έχει υποστεί μεγάλη μείωση. Οι εξαγωγές έχουν συμπληρώσει την μεγαλύτερη πτώση για την τελευταία τετραετία. Μετά το 2012, για πρώτη φορά οι εξαγωγές έπεσαν στα 12 δισεκατομμύρια. Σε όπως τονίζει εμφαντικά ο κύριος Κροκίδης, έχουμε μια εμφανή μείωση του λιανικού εμπορίου. Άρα λοιπόν, λιανικό εμπόριο, εξαγωγές και τουρισμός παρουσιάζουν μια πάρα πολύ μεγάλη πτώση. Επίσης, να σημειώσουμε ακόμα ότι η απορρόφηση ό,τι αφορά το ΕΣΠΑ και εκεί είναι πάρα πολύ μικρή. Μόλις 2,4% έχει απορροφηθεί σε ό,τι αφορά την πενταετία από το 2014 μέχρι το 2020. Άρα λοιπόν έχουμε μια επιδείνωση των οικονομικών δεικτών και δεν νομίζω ότι δεν θα συμφωνήσω με τα στοιχεία τα οποία παρατέθησα προηγουμένως από τον συμπατριώτη μου τον κύριο Παξιβανάκη. Την ίδια ώρα που συμβαίνουν όλα αυτά έχουμε και, αν το θέλετε, ένα οικονομικό κλίμα το οποίο δεν προσφέρεται για την ασυγκρότηση της οικονομίας. Προς αυτή την κατεύθυνση συνάδουν πάρα πολλά. Να σας πω το εξής. Η προσδοκία ότι θα μπούμε στην ποσοτική χαλάρωση δεν φαίνεται στον ορίζοντα αν δεν γίνει η αξιολόγηση. Επίσης, ναι. Μια προσδοκία μεγάλη που υπήρχε στην αγορά ότι θα γινόταν απομείωση του χρέους και αυτή δεν τη βλέπουμε να είναι πολύ κοντά στον ορίζοντα. Και το τρίτο που θα εφιστούσε την προσοχή είναι ότι έχει διαραγεί λόγω των παλινοδιών, όλων των αγενών προβλημάτων, έχει διαραγεί η σχέση μεταξύ της επενδυτικής κοινότητας και της εθνικής οικονομίας.
Όλες αυτοί οι παράμετροι λοιπόν κατατείνουν ότι είναι η εθνική οικονομία βρίσκεται σε μια αδυνή κατάσταση και παρεπόμενο είναι όλα τα άλλα που αναφέραμε στο κοινωνικό σύνολο, στην ανεργία, στις ευφαθείς κοινωνικές ομάδες. Ο Βασίλης Σολοβέτης τι λέει? Είναι εμφανές ότι πρέπει να υπάρξει μια κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας που μέσα από την εξασφάλιση ευρύτερων κοινωνικών συνενέσεων να έχει περισσότερο πολιτικό κύρος, να έχει τη δυνατότητα να ασκήσει περισσότερη πίεση στους εσωτερικούς και να ακολουθούν πολιτικές οι οποίες και θα ανακουφίσουν τις ασθενέστερες κοινωνικές τάξεις και θα συνδράμουν την κατεύθυνση της ανασυγκρότησης. Περισσότερα από άλλοτε σήμερα είναι η επίκριση του Προέδρου των Νέων Κεντρών, του Βασίλη του Λεβέντη, για σύσταση κυβέρνηση εθνική σωτηρία. Είναι εμφανέ ότι η κυβέρνηση από μόνη της δεν μπορεί, κύριε Σαρμανίδη. Τον είχαμε και χθες, μας τα είπε εδώ πέρα τον κύριο Πρόεδρο. Και όπως είπαμε, ζητάει συνεχώς, έχει ζητήσει 30 φορές ήδη. Και το τελευταίο, επιτρέψτε μου κλείνοντας να ολοκληρώσω. 33 νομίζω. Πάνω στην προσέγγιση της οικονομίας, οι προσδοκόμενοι δείχτες για την ανάπτυξη παρουσιάζουν απόκληση από αυτά που προσδοκούσε η κυβέρνηση. Δηλαδή, διαφαίνεται ότι αν συνεχίζουν τα πράγματα όπως πάνε μέχρι στιγμής, ότι τελικά το 2016 θα κλείσει και αυτό με ύφεση. Ενώ το 2017, κύριε Σουμαλίδη, που περιμένουμε 2,4 νομίζω είναι η προσδοκόμενη ανάπτυξη, θα είναι γύρω στο 1%. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει απόκληση και από το τρίτο μνημόνιο και σημαίνει κατ' επέκταση, κατά ακολουθίαν, θα έχουμε απόκληση και από τα πλεονάσματα και από τους ρυθμούς ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή, τεινάζεται στον αέρα ο ακρογωνίος λίθος στον οποίο έχει στηριχθεί η προσπάθεια για την ανασυγκρότηση. Όλα αυτά λοιπόν κατατείνουν το λόγο και πάλι μετεπιτάσεως στην ανάγκη να σταθεί μια κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας, όπως λέει η Ένωση Κεντρών, που θα συνδράμει την προσπάθεια για την εθνική ανασυγκρότηση. Κύριε Λεβουτσάκο. Νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό αυτό που λέει ο κύριος Λεβέντης έχει επισυμβεί. Έχει επισυμβεί εδώ και ένα χρόνο στη χώρα μας. Έχει επισυμβεί. Εάν αφαιρέσεις λίγο την απευθεία νομή της εξουσίας, που δεν έχει επισυμβεί ακόμα, το υπόλοιπο κομμάτι έχει επισυμβεί. 222 βουλευτές, το σύνολο των μνημονιακών κομμάτων, στήριξαν, ψήφισαν και μάλιστα σήμερα ο ανταγωνισμός δεν είναι σε διαφορετικές πολιτικές. Είναι στην ίδια πολιτική. Γιατί ξέρετε, όταν μπαίνει ένα τρένο στις Ράγες απάνω, να πάει Αθήνα-Θεσσαλονίκη, τώρα θα ανέβουμε και για τις διαδηλώσεις και για την έκθεση Θεσσαλονίκη. Με αφορμή βέβαια. Το Σάββατο γίνεται διαδήλωση στη Θεσσαλονίκη. Ο μηχανοδηγός, ανεξάρτητα ποιος είναι μηχανοδηγός, το τρένο πάει Θεσσαλονίκη. Οι γραμμές λειτουργούν και πάει. Και τι έχουμε? Έχουμε ένα μνημόνιο στη χώρα μας, πρώτο, δεύτερο, τρίτο, για 6-7 χρόνια κανένας δείκτης δεν έχει βελτιωθεί. Ακριβώς το αντίθετο έχει γίνει. Και αυτό μας τα αποκρύπτουν τα μνημονιακά κόμματα. Αντιθέτως τι κάνουνε? Το κάθε μνημονιακό κόμμα, είτε ήταν το Πασόκ στην πρώτη φάση Παπανδρέου Παπακοσταντίνου, το η δεύτερη φάση Σαμαρά Βενιζέλος ο Κεσία, την τρίτη φάση η Τσίπρας Καμένος, οικοδομούν ένα δικό του sack story και λένε 0,2 λέει η οικονομία βελτιώθηκε η ύφεση. Όταν έχουμε μία ύφεση 27%, η οποία μόνο σε καιρό, δεν μπορεί να βρεθεί πουθενά στον κόσμο εν περίοδο σε ειρήνη. Μόνο εν καιρό πολέμου. Και χάσαμε, που είναι... βέβαια, αυτό είναι. Και τώρα και να κάνουμε συζήτηση. Να σας φτιάξω τη διάθεση, κύριε Λεβουτσάκο. Να κάνουμε συζήτηση. Ζητάει ή πρότεινε η Πορτογαλία να φύγει από το ευρώ. Όπως έλεγε πέρυσι το 2015 και για την Ελλάδα. Ναι, ναι. Όχι, να το πούμε ότι ο κύριος Στίγκλιτς, ο γνωστός Αμερικάνος οικονομολόγος, μιλώντας. Θα πω και γι' αυτό. Πορτογαλικό δύο ραδιόφωνο, είπε ότι πρέπει να φύγει η Πορτογαλία. Κοιτάξτε να δείτε. Καμιά φορά οξύνουν τους τόνους τα μνημονιακά κόμματα του διπολισμού εδώ, γιατί έχουν ταυτιστεί στις πολιτικές. Δεν έχουν να προτείνουν άλλη πολιτική. Δηλαδή, ακούτε και λέει, μα η ανεργία μεγαλώνει, η ανεργία πέφτει. Ποια ανεργία, τι πέφτει και τι μεγαλώνει? Εδώ η ύφεση που υπάρχει αντικειμενικά δημιουργεί ανεργία. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος και έχουμε να διαφημίσουμε το 0,2 όταν έχουν αυξηθεί στην Ελλάδα αυτό που για πολλά χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ με κόστος πάλευε υπέρ του σταθερής και πλήρης απασχόληση. Και τώρα έρχονται οι υπουργοί, τους ακούω και λυπάμαι για το κατάντημα των προσώπων ιδιαίτερα
διαφημίζουν. Προσέξτε, διαφημίζουν ότι με βάση τις πολιτικές του μνημονίου λύνουν το πρόβλημα της ανεργίας, γιατί θα πάρουν με επισφάλεια 500, 200, 1000. Δεν συζητάω πώς θα γίνει αυτή η διαδικασία. Είναι δευτερεύον, όχι ότι δεν έχει τη σημασία τους, αλλά διαφημίζουν για αυτό που για χρόνια το εργατικό αριστερό κίνημα μάτωνε για να μην περάσει. Και έρχεται και η Νέα Δημοκρατία. Ναι, αλλά λέει, με νόμους δεν γίνεται μόνο αυτό. Και λέει. Μα, δεν νόμους, πέρασε. Μα με νόμους. Εδώ. 70 εδώ, χρόνια το κουμπί. Εδώ. Εδώ. Λόγο, εδώ. Ναι. Και δεν θα μπείτε ποτέ στη Βουλή με αυτά τα μυαλά. Δεν είναι. Το ήθος δεν φτάνει. Το βασικό είναι να είσαι χρήσιμο. Το βασικό είναι να είσαι χρήσιμο. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Εάν. Κοιτάξτε να δεις. 70 χρόνια τα λέει αυτά το κουμπί. Και είναι στο 5. Άκου να σου πω, άκου να σου πω. Εάν το μέλημά μας ήταν να είμαστε στη Βουλή ή να έχουμε Υπουργείο, που γνωρίζεις πολύ καλά, θα μπορούσαμε να έχουμε και επιλογή τι Υπουργείο έχουμε. Ορισμένες αξίες μπαίνουν πάνω από το προσωπικό όφελος. Είστε κατά της ενότητας του πολιτικού κόσμου. Μισό λεφτό. Για το προηγούμενο το θίξατε για την ενότητα. Είστε κατά της ενότητας του πολιτικού κόσμου. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι οι πολιτικές. Εντός μνημονίου δεν υπάρχει, και αυτό είναι το μεγάλο ψέμα που και τα κανάλια που λέγαμε πριν και τα κανάλια παλιά και δεν νέα πρέπει να σου λένε την ικανότητα του πολιτικού κόσμου. Εντός μνημονίου δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει βελτίωση της χώρας. Εκτός και εξοντωθούν το σύνολο των πολιτών ή σχεδόν το σύνολο. Συνταξιούχοι, μισθωτοί, και νεκρώσουν τα πάντα, τότε δεν θα υπάρχουν πολίτες για να αποπληρώνουν. Για να αποπληρώνουν. Γιατί το τρίτο τρίμηνο του 2014, κύριε Λεωτάκη, χρέος, καθίστε κύριε Αντωνίου, ανάπτυξη της πλάκας τώρα, ανάπτυξη. Το σαξτέρι του Σαμαρά τώρα. Το σαξτέρι του Σαμαρά. Και τις επιχειρήσεις. Το σαξτέρι του Σαμαρά. Μα δεν είχατε κάνει επιστροφή, κύριε Λεωτάκη. Με μνημόνιο λοιπόν. 0,7 ανάπτυξη το τρίμηνο του 2014. Ακούστε να μαθαίνετε για να λέτε ολόκληρη την αλήθεια. Να λέτε ολόκληρη την αλήθεια, όχι ψέματα. Δεν είχατε πληρώσει τους συνόλους. Να λέτε ολόκληρη την αλήθεια. Σοβαρά μιλάτε. Άρα ο ανταγωνισμός τώρα, ο ανταγωνισμός είναι για την εξουσία. Σταματήστε ψέματα. Γιατί έχουν αποκλειστεί τη μονοδρόμηση του μνημονίου, που σημαίνει το χρέος δεν μπορεί, δεν είναι βιώσιμο, δεν μπορεί να υπηρετηθεί. Πρέπει να πούνε στον ελληνικό λαό ότι πάνω από 10 δισεκατομμύρια το χρόνο, το λέω στρογγυλά, μέσος όρος, πρέπει να βγαίνουν από την ελληνική οικονομία να πηγαίνουν στους δανειστές. Μην πούμε πολλά αυτό νούμερα. Μαθηματικά δεν λέω νούμερα. Τα λέω στρογγυλά. Θα είναι και 15. Αυτό μαθηματικά δεν βγαίνει. Κύριε Δαβέτα. Κύριε λένε Δαβέτα. Ψέματα. Λοιπόν, κύριε Δαβέτα. Λοιπόν, είτε είναι Μητσοτάκης, είτε είναι Τσίπρας. Απλώς για να υλοποιούν μια γραμμή που τους επιβλήθηκε. Λοιπόν, καταρχήν, εδώ πέρα πρέπει να τελειώνει η αριθμολαμία. Πάντως ο Σόιμπλε προτείνει μείωση φόρων στη Γερμανία. Ωραία. Έχει εκλογές γι' αυτό. Μπορεί να το κάνει και γιατί έχει εκλογές και γιατί η οικονομία ακόμη αντέχει. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Ότι την εποχή που ήταν η προηγούμενη κυβέρνηση, και θα το πω πολύ γρήγορα, όλη η κριτική γινόταν πάνω στους αριθμούς. Αν οι αριθμοί ανάπτυξη του κυρίου Σαμαρά 0,5-0,7 ήταν σωστή, αν δεν ήταν και ούτω καθεξής. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τέλος πάντων που ήρθε με τους εταίρους, συνεχίζουμε αυτή τη λογική των αριθμών, ενώ θα έπρεπε κατά βάθος να κοιτάξουμε να δούμε τι γίνεται στην καθημερινότητα. Ο κόσμος έχει προβλήματα. Μαγαζιά κλείνουν. Θα πρέπει λοιπόν να σταματήσουμε να δίνουμε αριθμούς στον κόσμο, διότι οι αριθμοί αυτοί είναι σαν να δίνουμε ψευδεστήσεις και να τρέφουμε ψευδεστήσεις αν λέμε 0,1 περισσότερο, 0,2 λιγότερο. Δεν τα χάβει αυτά πια ο κόσμος. Ο κόσμος έχει τεράστιες δυσκολίες. Υποφέρει καθημερινά. Και εφόσον φτάνουμε στο σημείο να πούμε ότι έχουμε 900 εκατομμύρια στέρηση, ξέρετε τι σημαίνει 900 εκατομμύρια στέρηση? Ότι μοιραία θα έχουμε και νέα μέτρα. Έτσι αυτό λέει, μοιραία, η λογική το λέει αυτό το πράγμα. Από πού θα βγουν τα 900 εκατομμύρια? Άρα λοιπόν θα πρέπει να σταματήσει αυτή η πολιτική των αριθμών και να υπάρξει μια πολιτική
από την κυβέρνηση αυτή, η οποία λέει ότι είναι αριστερή και η οποία λέει ότι ήρθε με το ηθικό πλεονέκτημα και με όλα αυτά τα στοιχεία. Μια πολιτική η οποία πραγματικά στα πλαίσια αυτά του μνημονίου, εφόσον δεν μπορούμε να βγούμε, να πλησιάσει τον κόσμο όσο μπορεί. Να κατέβει στον κόσμο, να τα αφήσει του αριθμού και να κάνει πολιτική τη καθημερινότητα. Πριν συνεχίσουμε, και νομίζω ότι στο χρόνο που μας μένει, γιατί θα πάμε για τον τελευταίο γύρο των συζητήσεών μας, ναι, να θυμίσουμε ότι δυστυχώς η σημερινή μέρα είναι μια μαύρη επέτειος, αν μπορούμε να την πούμε έτσι. Σεπτεμβριανά. 100.000 Τούρκοι το 1955, τη νύχτα της 6ης προς την 7η Σεπτεμβρίου, 100.000 Τούρκοι ισοπαίδωσαν τον ελληνισμό της πόλης. Οι ξεχύθηκαν, ήταν ένα πογκρόμ σε βάρος των Ελλήνων, των Εβραίων και των Αρμενίων της Κωνσταντινούπολης. Για τους Έλληνες της Κωνσταντινούπολης ήταν η αρχή του τέλους, ήταν η αρχή του τέλους για την ακμάζουσα ελληνική κοινότητα που μετρούσε παρουσία στην Κωνσταντινούπολη 2.000 χρόνια. Είναι μια επέτειος που δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ποτέ και υπάρχουν και αύριο και όλο το Σεπτέμβριο πάρα πολλές εκδηλώσεις για το γεγονός αυτό που είναι εξαιρετικά σημαντικό γεγονός για τον ελληνισμό. Κύριε Βασιλιάδη, μία φράση πάνω σε αυτό που λες. Και άλλη μία επέτειο σήμερα, σημαντικότατη, είναι το 1941 εκδίδει η γερμανική ναζιστική αστυνομία διαταγή όπου όλοι οι Εβραίοι θα πρέπει να φέρνουν το αστέρι του Δαβίδ. Είναι εξίσου σημαντική όπως και οι άλλοι που αναφέρουμε τώρα. Ευχαριστώ για την μεταξύ. Κύριε Βαξεβανάκη. Για τα οικονομικά κυρίως. Θέλω να μου επιτρέψει ο κύριος Αβραμόπουλος, ο Συντουπίδης, να τον διαψεύσω σε τρεις από τις παρατηρήσεις που έκανε. Είναι από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους όμως αυτά που σας παρατηρήσατε. Σας το λέω για να μην εκτεθείτε. Ακριβώς, κύριε Αβραμόπουλε, γι' αυτό απορώ που επιμένετε σε αυτό. Δεν εκτίθεται καθόλου. Τα έσοδα λοιπόν του πρώτου οκταμήνου, επαναλαμβάνω, ότι είναι 2% παραπάνω από το στόχο. Δεύτερον, ο τουρισμός φέτος σπάει ρεκόρ στην Ελλάδα. Πάει πολύ καλύτερα από κάθε άλλη χρονιά. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα για τον Αύγουστο στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Οι αφήξεις από το εξωτερικό είχαν αύξηση κατά 12%. Και τέλος, σε ό,τι αφορά το ΕΣΠΑ, η χώρα μας ολοκλήρωσε το προηγούμενο ΕΣΠΑ 2007-2013 με πλήρη απορροφητικότητα, 100%, ενώ είναι η πρώτη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει ολοκληρώσει όλες τις διαδικασίες για την απορρόφηση του νέου ΕΣΠΑ. Και λυπάμαι για αυτά τα τρία στοιχεία που είπατε. Μόνο να μου δώσω ακριβώς το αντίθετο από ό,τι είναι. Να τελειώσω με το εξής. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Ξέρουμε ότι εκατομμύρια ανθρώπων βρίσκονται στα όρια τους και πολλοί από αυτούς τα έχουν εξαντλήσει. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να είμαστε όλοι πολύ φιδωλοί και εμείς που κυβερνάμε σήμερα, αλλά πολύ περισσότερο αυτοί που κυβέρνησαν επί πολλές δεκαετίες, επί τέσσερις δεκαετίες, και φτάσανε τη χώρα εδώ που τη φτάσανε. Άρα χρειάζονται λίγο χαμηλότερη τόνη, περισσότερη αυτοσυγκέντρωση και έχοντας επίγνωση σε ποιους ανθρώπους απευθυνόμαστε. Υπάρχει όμως και μια άλλη πλευρά. Πέρα από το φτωχό κόσμο, υπάρχουν πάρα πολλά πολυάριθμα στρώματα του ελληνικού λαού που έχουν χρήματα. Χρήματα κρυμμένα, χρήματα νόμιμα. Και αυτό αποδεικνύει η εισπραξιμότητα τώρα των εσόδων. Τώρα το πολυάριθμο, είπατε κύριε Παξεβανάκη, σε αυτή την εποχή είναι λίγο... Κάνετε λάθος. Κάνετε λάθος και αυτό αποδεικνύει... Είναι λίγο συζητήσιμο το πολυάριθμα. Συνεχίστε, ναι. Εντάξει, καλό, όλοι κρινόμαστε για αυτά που λέμε, όμως το ύψος των εσόδων, το να έχουμε τα έσοδα το 2016 που να υπερβαίνουν τα περσινά και τα προπέρσινα, ενώ οι καταστάσεις είναι πολύ δυσκολότερες, αποδεικνύει ότι υπάρχουν στρώματα της κοινωνίας τα οποία έχουν πλούτο και είναι στο χέρι των ελεγκτικών μηχανισμών αλλά και της πολιτικής βούλησης να αποκαλύψουν αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι δεν συνέβαλαν επί πολλές δεκαετίες στο μέτρο των δυνατοτήτων. Είναι αλήθεια ότι ασκήθηκε μια πίεση και πήγανε πολλοί να ρυθμίσουν, να αρχίσουν να πληρώνουν κτλ. Και ο έλεγχος με τις λίστες και το κλείσιμο των 48ωρων των παρανομούντων είναι πολλά αρκεί να υπάρχει η βούληση. Απλώς είναι πάρα πολύ μεγάλες οι επιβαρύνσεις και κυρίως για τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους μικρομεσαίους, τη μεσαία τάξη η οποία μειώθηκε αισθητά. Είναι και τώρα πάλι μπαίνουν στο Σεπτέμβριο. Όχι, είναι... για όλους, όχι για όλους. Όχι για όλους, αλλά για τους. Οι ασφαλισμένοι του ΤΕΒΕ, λέω ένα στοιχείο, το 2017 θα πληρώσουν πολύ μικρότερες εισφορές από τα 400-500 ευρώ που πληρώνουν σήμερα.
Γι' αυτό και άλλωστε στην περίοδο των κινητοποιήσεων των περασμένων μηνών δεν ακούστηκε ποτέ η φωνή τους, γιατί πρωτοστατούσαν άλλοι κλάδοι ευνοημένοι σήμερα, οι οποίοι καλούνται να πληρώσουν. Η μεγάλη μάζα των αυτοαπασχολουμένων, οι ασφαλισμένοι στον ΟΑΕ, στο πρώην ΤΕΒΕ, θα είναι πολλαπλά ωφελημένοι, γιατί οι εισφορές τους θα αντιστοιχούν στο εισόδημά τους και όχι σε εξωπραγματικά εικονικά εισοδήματα. Γι' αυτό λέω, παρόλα αυτά, όπως είπε και ο κ. Παπαχριστόπουλος νωρίτερα, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να θριαμβολογούμε. Η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη, αλλά τα πράγματα θα πάνε πολύ καλύτερα και, εν πάση περιπτώσει, ο κόσμος εμπιστεύεται εμάς σε αυτό το δύσκολο ρόλο και το απέδειξε όταν τον καλέσαμε να επιλέξει τον περασμένο Σεπτέμβρη, μετά την υπογραφή του μνημονίου, με όλα τα πράγματα ανοιχτά στο τραπέζι. Και ο κόσμος έκανε την επιλογή του. Κύριε Αντωνίου. Απαντώντας κυρίως στο θέμα το όχι νούμερο που είπε ο κύριος Δαβέτας, θέλω να πω ότι επειδή κυκλοφορώ, πηγαίνω σε εκδηλώσεις στην περιοχή μου, δεν θέμα νούμερα. Όντως ο κόσμος, αυτό που μου λέει, είναι ότι το 2014 είχαν αρχίσει και στρώναν τα πράγματα. Το λένε λογιστές, το λένε επιχειρήσεις, το λέει ο κόσμος, είχε αρχίσει να βελτιώνεται το κλίμα. Αν δεν θέλουμε να λέμε νούμερα. Μάλιστα. Άρα υπήρχε γενικώς μια βελτίωση της κατάστασης, όσον αφορά το ένα κομμάτι. Να πάμε λοιπόν στο άλλο, είναι ότι οι δημοσκοπήσεις λένε ακριβώς τα αντίθετα πράγματα με αυτά που υποστηρίζουν εδώ οι εταίροι μας, το ΣΥΡΙΖΑ και η ΑΝΕΛ. Η αποδοκιμασία για την κυβερνητική πολιτική φτάνει το 85%. Γιατί τάξανε πάρα πολλά πράγματα και όχι μόνο δεν τα κάνανε, έχουμε δραματικά μειωμένες συντάξεις, αυτό είναι, δεν πιστεύω να μου πείτε ότι αυξήσετε τις συντάξεις, άφαντο ΕΚΑΣ για χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους, φορολογικό δραπάνι έμεσων φόρων ΦΠΑ στο 24%, αύξηση κόστους και ταυτόχρονα μείωση της επιδότησης. Προέρχομαι από μια περιοχή πετρελαίου θέρμανσης. Προέρχομαι από μια περιοχή Βόρεια Ελλάδα που οι θερμοκρασίες ήδη σιγά σιγά θα αρχίσουμε να αναγκαστικά να καίμε θέρμανση. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Αυτοί που λέγανε ότι θα καταργήσουν τον ειδικό φόρο στο πετρελαίο θέρμανσης, τον αυξάνουν και κόβουν την επιδότηση που έπαιρνε ο κόσμος. Αν με όλα αυτά νομίζουν και με νούμερα που λέει ότι η ανεργία μειώθηκε σε νούμερα, όταν καθημερινά βλέπεις τους πολίτες να ζητάνε να είναι άνεργοι και να εκτινάσει η ανεργία με πραγματικά δεδομένα, όλα αυτά που ανέφερε ο κύριος Αβραμόπουλος, όντως που είναι στοιχεία για τον τουρισμό. Το ότι ήρθαν περισσότερες αύξησεις, τι σημαίνει? Ότι έχουμε αύξηση του τουριστικού προϊόντος, από τη στιγμή που έχουμε μείωση στα έσοδα από τον τουρισμό. Τι εννοείται, ήρθαν περισσότεροι πολύ και. Ναι, αλλά αυτό και δεν πρέπει κανείς να πανηγυρίζει. Και είναι μια αντικειμενική πραγματικότητα αυτό, δεν διορθώνεται μόνο. Έχουμε μείωση των τουριστικών. Θα σας δώσω, κύριε Βραμίνας, και θα ολοκληρώσω. Μείωση των τουριστικών, γιατί αυξήθηκαν και το ΦΠΑ, αυξήθηκαν όλα αυτά στις επιχειρήσεις, επομένως έχει μείωση των τουριστικών εσόδων. Το να ήρθαν και περισσότερες χιλιάδες δεν σημαίνει τίποτα. Το αποτέλεσμα μετράει. Περισσότερο. Άρα, λοιπόν, μέτρησε το all inclusive στην προχή μου. Από εκεί και πέρα, δεν ξέρω τι θα βρείτε. Εγώ λέω ότι μειώθηκαν τα έσοδα στον τουρισμό. Βεβαίως, αλήθεια είναι αυτό. Από εκεί και πέρα βλέπουμε από τις 2 Σεπτεμβρίου να μειώνεται, οι 150.000 συνταξιούχους θα δουν να μειώνονται ακόμα περισσότερο οι συντάξεις τους. Έτσι. Είστε υπέρ του από εκεί και πέρα θα ήθελα να κάνω και ένα ερώτημα στον κύριο Παπαχριστόπουλο, γιατί νομίζω είδα ότι υπογράφηκε μία απόφαση όσον αφορά το κομμάτι με τα Σκόπια. Μία υπουργική απόφαση που πλέον de facto η κυβέρνηση αυτή αποδέχεται το όνομα Δημοκρατία της Μακεδονίας. Στις 2/9 έχει υπογραφεί από το Υπουργείο, από τη Διεύθυνση Προστασίας Συνόρων του ΙΠΕΞ, η 1588, να ψάξετε να τη βρείτε, ότι πλέον οι αστυνομικοί στα σύνορα θέτουν την ελληνική σφραγίδα πάνω στο διαβατήριο που φέρει την ονομασία. Ένα ειδικό θέμα, μην το θέτω, γιατί κάποιοι είχαν πει θα παραιτηθούν
επειδή ο Μουζάλας αποκάλυψε το Σκοπιά. Τώρα πλέον η κυβέρνηση de facto αναγνωρίζει τη δημοκρατία. Κύριε, μας απαντήσει ο κύριος. Κύριε, σας παρακαλώ. Τα πραγματικά των Σκοπίων αυτά ήταν πάντα. Αν δεν έχεις πρόταση, προσπαθείς να κάνεις ρήγμα στους δύο συνεργαζόμενους. Κύριε Αντωνίου, σας παρακαλώ. Κλείστε, πρέπει να μιλήσουν γιατί θα κλείσουμε. Εγώ δεν διέκοψα. Κύριε Παπαξιτόπουλο, προχωρήστε παρακαλώ γιατί πρέπει να κλείσουμε. Αυτή τη στιγμή. Εγώ δεν το ήξερα, κύριε Παπαξιτόπουλο. Πράγματι, ο κύριος Μπαξαβανάκης και εγώ λέμε ότι η χώρα όντως βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Τα δύσκολα ακολουθούν πολλά. Πρέπει οπωσδήποτε να κλείσει αυτή η αξιολόγηση για τα 2,8. Εγώ είμαι αισιόδοξο ότι θα κλείσει. Πρέπει το χρέος μέχρι το τέλος του χρόνου να μπει στο τραπέζι, κύριε Σουρμελίδη. Έχει μεγάλη σημασία γιατί είναι μήνυμα για τις αγορές. Θέλω απλά να θυμίσω, σε αντιστοιχεία με τα στοιχεία που έδωσα και πριν, ότι ήδη αυτή τη στιγμή γύρω στο 1 δισεκατομμύριο από όλες τις λίστες είναι θέμα, πιστεύω, 2 μηνών. Δεν είναι μόνο τα 172 εκατομμύρια από τη λίστα Λαγκάρ. Είναι γύρω στο 1 δισεκατομμύριο που πολύ σύντομα θα εισπραχθεί. Το λέω αυτό με τα λόγου γνώση και κρατήστε το. Θέλω ακόμα να πω το εξής, ότι ξαναλέω για σκυροτράχυλους παίκτες αυτή η πραγματικότητα. Είναι μια σκληρή πραγματικότητα. Είμαι ο τελευταίος που θα αμφισβητήσω ότι πράγματι η φορολογία είναι ψηλή. Πρέπει να γίνουν διορθωτικές κινήσεις. Ο έμφυα πρέπει να καταργηθεί, να αλλάξει μορφή. Είμαι από αυτούς που πιστεύω ότι το ΦΠΑ αργά ή γρήγορα θα πρέπει να μειωθεί. Για να κάνει η κυβέρνηση αυτές τις διορθωτικές κινήσεις, θα πρέπει να κλειδώσει τη δεύτερη αξιολόγηση και να μπει το χρέος στο τραπέζι. Έτσι σκέφτονται οι σοβαροί άνθρωποι στη χώρα, όσοι τουλάχιστον θέλουν το καλό της χώρας και όχι το καλό του εαυτού τους. Και τελειώνοντας, θέλω να έτσι ένα μηνυματάκι απλό, ανθρώπινο. Δεν είμαστε αρένα μέσα στη Βουλή. Εγώ ξέρετε τι πιστεύω και το είπα και πριν στο διάλειμμα. Κάποια στιγμή δεν θα είμαστε βουλευτές. Είμαστε πολίτες. Δεν είμαστε για να σκοτωθούμε εκεί πέρα. Μπορούμε να έχουμε διαφορετικές απόψεις με ευπρέπεια, μπορούμε να διαφωνούμε. Και στο μέτρο των δυνατοτήτων μου, σας μιλάω ειλικρινά, και αυτό δεν γίνεται μόνο από μία παράταξη, γίνεται από πολλές δυστυχώς. Σας δίνει ένα παράδειγμα ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, σεμνός, ταπεινός και ενημερωμένος. Αυτό πιστεύω πρέπει να είναι το νέο ήθος στη Βουλή. Το έχουμε ανάγκη αυτή την εποχή, κύριε Σουρμελίδη, να σκληρή αντιπολίτευση με ευπρέπεια ανάμεσά μας. Κύριε Αβραμόπουλε. Λοιπόν, με κάθε σεβασμό στον αγαπητό μου συμπατριώτη, τον κύριο Μπαξαβανάκη, ο οποίος είναι ένας πολύ ευρεπής άνθρωπος. Δυστυχώς όμως, κύριε Μπαξαβανάκη, τα στοιχεία δεν τα δίνω εγώ. Τα δίνει η Εθνική Συνομοσπονδία Επιχειρήσεων Εμπορίου, δηλαδή κύριο Σουρμελίδη, ο κύριος Κροκίδης. Τι λέει λοιπόν ο κύριος Κροκίδης? 314 αυξήσεων σε ό,τι αφορά οι ακάλυπτες επιταγές την αξία. Κατά 50% αυξήθηκαν στην περίοδο των εκτόσεων τα κομμάτια. 5,2 ήταν η μείωση του λιανικού εμπορίου. 53% των επιχειρήσεων είχαν κάτω από τη μέση τζίρο και μόνο 14% είχαν πάνω. Αυτά είναι αδιάστατα στοιχεία. Σε ό,τι αφορά το ΕΣΠΑ, την περίοδο 14-20 μόνο 2,4% είναι η απορρόφηση. Στα 900 εκατομμύρια που σας είπα ότι είναι η στέρηση των εισόδων για το 8μηνο από τον Ιανουάριο μέχρι τον Αύγουστο, βγήκε η κύριε Σουρμελίδη, ο αρμόδιος υπουργός οικονομικών, και έδωσε σαν αιτιολογία ότι αυτό οφείλεται στο ότι δεν κατευγήθηκε η πρώτη δόση για τον ΕΦΙΑ. Δυστυχώς τα στοιχεία δεν σας τα λέω εγώ, κύριε Μπαξαβανάκη. Είναι επίσημα. Σας είπα για την Εθνική Συνομοσπονδία. Δεν πρόκειται τώρα να κλείσουμε το θέμα των στοιχείων αυτών. Μιλάμε με ευπρέπεια, με είδος και με στοιχεία τα οποία. Νομίζω ότι αυτή η συζήτηση ήταν έτσι. Κύριε Λεουτσάκο. Σύντομα, παρακαλώ. Σύντομα, παρόλο που τα έσοδα από ό,τι λένε τα στοιχεία είναι περιορισμένα, αλλά και αν δεν ήταν και είναι έτσι ότι τα έσοδα έχουν αυξηθεί, πρέπει να ξέρουμε ότι αυτή η φοροεπιδρομή που γίνεται, τα έσοδα αυτά είναι ποτισμένα με αίμα. Και αν κάποιος φοβάται να του βγάλουν σε πληστηριασμό την κατοικία και δανείζεται από το συνταξιούχο πατέρα του για να πληρώσει τον ένφια ή να πληρώσει το τάδε υπόλοιπο του 14, δεν είναι πετυχημένη πολιτική. Δεν υπάρχει πολιτική εάν δεν πάψει η χώρα μας και δεν προχωρήσει σε στάση πληρωμών απέναντι στους δανειστές. Δεν προχωρήσει σε εθνικοποίηση των τραπεζών, γιατί έχουμε τράπεζες χωρίς τράπεζες. Ουσιαστικά οι τράπεζες είναι ένα κέλυφο που δεν λειτουργούν σαν τράπεζες,
χωρίς να μπορούν να χρηματοδοτήσουν. Σας ευχαριστώ, κύριε Λεωτά. Και δεν αποκτήσουμε εθνική νομισματική πολιτική για να ρίξουμε ρευστότητα στην αγορά. Περίμενα, θα το πείτε αυτό, γιατί είναι εθνική νομισματική πολιτική, ώστε να τώρα φύγουμε, ώστε να φύγουμε από τη φυλακή της Ευρωζώνης. Κύριε Δαβέτα, σας ευχαριστώ. Εντός στην Ευρωζώνη δεν υπάρχει, το είπατε. Κύριε Δαβέτα, πέρα από την οικονομία υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο, το στοιχείο του πολιτισμού, το στοιχείο της παιδείας. Ανησυχώ ιδιαίτερα για αυτές τις τελευταίες αποφάσεις που αφορούν τη γλώσσα μας, τα αρχαία ελληνικά, που αφορούν την προσευχή στα σχολεία, που αφορούν την αφαίρεση όλων αυτών των λεγόμενων σημείων πολιτισμικής αναφοράς, ιστορίας, παραδόσεων και πολιτιστικής μνήμης. Αυτά είναι τα οποία φτιάχνουν την ταυτότητά μας, τον πολιτισμό μας και αυτά που μας κάνουν να είμαστε δρόντα υποκείμενα σαν χώρα στο παγκόσμιο στερέωμα. Και επειδή η ανησυχία είναι μεγάλη, εύχομαι να τους φωτίσει λίγο το φως το καλό, να αλλάξουν κάποιες αποφάσεις, διότι ο κόσμος έχει ανάγκη από μνήμη πολιτισμού. Αύριο, κυρίες και κύριοι, το πρωί στα περίπτερα, μην ξεχάσετε την Κόντρα News. Το πρώτο θέμα είναι πώς στήθηκε η σκευωρία σε βάρος του Προέδρου του Ολυμπιακού, ποιοι πάνε να κλείσουν φυλακή του Βαγγέλη Μαρινάκη, βγαίνουν στο Αντάρτικο ξοφλημένοι και αναξιόπιστοι καναλάρχες. Να ευχαριστήσω τον κύριο Δαβέτα, τον κύριο Λεουτσάκο, τον κύριο Αβραμόπουλο, τον κύριο Παπαγιστόπουλο, την κυρία Αντωνίου και τον κύριο Παξεβανάκη. Καλή σας νύχτα, αύριο και πάλι εδώ.